Θεέ, αμήν. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Καινή Διαθήκη και μάλιστα από την Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους. Είμαστε στο κεφάλαιο Γ, 3 και εδάφιο 4. Σελίς λοιπόν 1040, σελίς 1040, κεφάλαιον Γ, κεφάλαιον 3 και εδάφιον 4. Αν και εγώ έχω πεποίθηση και εν τη σαρκή, εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση εν τη σαρκή, εγώ περισσότερον. Περιτετμημένος την 8η ημέρα, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης της Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη την δια του νόμου, διατελέσας άμεντος. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια το Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα, και λογίζουμε ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω το Χριστό και να βρεθώ εν αυτό, μη έχουν δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ του Θεού, δια της πίστεως, δια να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ουχή τι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό δια το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβον αυτό, αλλά εν πράτο, ταν μέω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπό δια το βραβείον της άνος κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όσοι λοιπόν είμαι θα τέλει, τούτο ασφρονόμεν, και αν φρονείτε τι άλλος πως, και τούτο θέλει αποκαλύψει εσάς ο Θεός. Πλην εις εκείνο το οποίο εφθάσαμεν ας περιπατούμεν, κατά τον αυτό κανόνα ασφρονόμεν το αυτό. Αδελφοί, συμμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω καθώς έχετε τύπον ημάς. Διότι περιπατούσι πολλοί, τους οποίους σας έλεγον πολλά και τώρα δε και κλαίων λέγω, ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία, και η δόξα αυτών είναι εν τη εσχήνη αυτών, ή την εσφρονούσι τα επίγεια. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν της ουρανής, οπόθεν και προσμένομεν σωτήρα των Κύριων Ιησού Χριστών, ώστε θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται, και να υποτάξει τα πάντα εις αυτόν. Όταν αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στεφανός μου, ούτω στέκεστε εν Κυρίω αγαπητοί. Αφού λοιπόν ο Απόστολος Παύλος περιέγραψε θαυμαστά τη ζωή του χριστιανού, το φρόνημα του χριστιανού, την πορεία του χριστιανού, το έργο του χριστιανού, ακόμη και την προσευχή του χριστιανού, ακόμη και το πώς σε έναν χριστιανό που ο Θεός άρχισε το καλό έργο, πώς πρέπει να πολιτεύεται για να τελειώσει το καλό έργο, να φτάσει μέχρι το τέλος, ώστε να εισέλθει το καλό έργο που άρχισε ο Χριστός, ώστε να εισέλθει πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών, που είναι και ο στόχος, ή μάλλον πιο σωστά ο τελικός σκοπός του χριστιανού. Ο Απόστολος Παύλος περιγράφει τώρα τους κινδύνους που διατρέχει ο χριστιανός. Κινδύνους πρώτον από τους Κίνας μέσα στην Εκκλησία, από ανθρώπους δηλαδή που δεν είναι πρόβατα, ώστε να βελάζουν, να κρύβονται πίσω από τον καλό τους τοπιμένα, να είναι ταπεινά
αλλά κίνες που γαυγίζουνε, γριλίζουνε, δαγκώνουνε, επιτίθενται, αλλά και προσωποληπτούνε και καλοπιάνουνε και γλύφουνε, συγγνώμη για την έκφραση. Πόσο προσεκτικός πρέπει να είναι ο χριστιανός να μπορεί να έχει διάκριση Πνεύματος Αγίου για να διακρίνει αυτούς που τον πλησιάζουν για να τον κάνουν οπαδό του, οπαδό τους, δικό τους. Και αν δεν συμφωνήσει, τότε δαγκώνουν, αγριεύουν, γαυγίζουν και επιτίθενται. Αυτοί δεν μπορούν να οικοδομήσουν, μάλλον σκανδαλίζουν και δημιουργούν προβλήματα στις ψυχές των αθώων αδελφών, αλλά και πιο έμπειρων αδελφών, εάν δεν είναι με διάκριση και αν δεν είναι προσεκτικοί, άγρυπνοι και ιδιαιτέρως προσευχόμενοι. Δεύτερη κατηγορία είναι οι κακοί εργάτες. Αυτοί δηλαδή που μέσα στην Εκκλησία εργάζονται το κακό, αντί να εργάζονται το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, εργάζονται το θέλημα το δικό τους ή, εν πάση περιπτώσει, οποιοδήποτε θέλημα έξω από το θέλημα του Θεού. Με αποτέλεσμα, αντί να οικοδομούν, γκρεμίζουν, αντί να φυτεύουν, ξεριζώνουν και αντί να καρποφορούν, καταστρέφουν τον οποιοδήποτε καρπό όπου και αν βρεθεί. Τέλος, αναφέρεται στην κατατομή, δηλαδή στους ανθρώπους που με φανατισμό εμένουν στον νόμο του Μωυσή και εις κάθε φύση ανθρώπου νομικιστού, ο οποίος στηρίζεται και ελπίζει όχι στα του Πνεύματος του Αγίου, στο Λόγο του Θεού, στην Οδηγία του Θεού, αλλά σε πράγματα ανοφελή και μάλιστα, για να το πω πιο σωστά, σε παραδόσεις ανθρώπινες, σε εντάλματα ανθρώπων, σε γνώμες ανθρώπινες, ακολουθούν ανθρώπους θεωρώντας ότι είναι σημαντικό να υπάρχει αξιοσύνη ανθρώπινη. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος σε αντιπαραβολή με αυτούς τους ανθρώπους λέγει «Εμείς είμαστε η περιτομή, όχι αυτοί, αυτή είναι η κατατομή, εμείς είμαστε η περιτομή που λατρεύουμε πρώτον τον Θεό εν πνεύματι Αγίω», που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τι σημαίνει αυτό? Να λατρεύουμε τον Θεό με φανέρωση, με οδηγία, με αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου και προφανώς με πλήρωση Πνεύματος Αγίου. Όχι να λατρεύουμε τον Θεό όπως εμείς θέλουμε, αλλά όπως το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί πάσαν την αλήθεια. Οι λατρεύοντες το Θεό εν πνεύματι Αγίω, οι καυχόμενοι μόνον εις τον Ιησούν Χριστόν και όχι εις άλλους εις τον εαυτό τους, εις άλλους ανθρώπους, εις άλλες καταστάσεις, εις άλλες περιστάσεις, ή άλλα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται σαν σπουδαία και μεγάλα, αλλά μόνο στον εαυτό τους, δηλαδή μόνο στη γνώμη τους, μόνο στην απόψη τους, ενώ η περιτομή, ποια περιτομή? Της Καινής Διαθήκης, την περιτομή του Χριστού, την οποία λάβαμε δια του βαπτίσματος καθώς απεκδηθήκαμε το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, καυχάται μόνο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και τέλος, μη έχοντες πεποίθηση στη σάρκα μας, στη δυνατότητά μας, στη γνώση μας, στην καταγωγή μας, και μάλιστα το περιγράφει στη συνέχεια πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος για να κατανοήσουμε τι σημαίνει μη έχοντες πεποίθηση στη σάρκα μας. Διότι αν εγώ έχω πεποίθηση στη σάρκα και άλλος νομίζει ότι έχει και αυτός πεποίθηση στη σάρκα, εγώ έχω λόγους να έχω μεγαλύτερα πεποίθηση. Γιατί? Πρώτον, γιατί την 8η ημέρα οι γονείς μου περιέτεμαν. Δεύτερον, γεννήθηκα μέσα στο λαό Ισραήλ.
Τρίτον, είμαι εκ της φυλής του Βενιαμίν, δηλαδή ο πατέρας μου, γιατί τη φυλή και την οικογένεια οι Ισραηλίτες την ελάμβαναν από τον πατέρα τους. Είμαι εκ φυλής Βενιαμίν. Εβραίος εξ Εβραίων. Αλλά και η μητέρα μου ήτανε Ισραηλίτσα, γι' αυτό η καταγωγή μου είναι Εβραίος και μάλιστα εξ Εβραίων. Κατά τον νόμον Φαρισαίος, με την ερμηνεία και τη διδασκαλία των γραφών, Φαρισαίος, που πραγματικά οι Φαρισαίοι τότε καταρχάς ορθοτομούσαν το λόγο της αληθείας της Παλαιάς Διαθήκης, άσχετα αν εν τέλει φτάσαν να είναι υποκριτές, καθώς πρόσθεταν αυτό που είπαμε στην αρχή, παραδόσεις και διδασκαλίες ανθρώπινες. Ιδιαιτέρως ζηλωτής διώκτης της Εκκλησίας του Χριστού, καθώς νόμιζα και γνώριζα ότι είναι αιρετικοί που καταστρέφουν την Εκκλησία μας. Κατά τη δικαιοσύνη δε του νόμου διατελέσας άμεμπτος ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, σύμφωνα με τον νόμο ήμουν άμεμπτος, όχι αναμάρτητος, άμεμπτος. Δεν υπήρχε μομφή και κατηγόρια εναντίον μου. Θυμηθείτε δε ότι ήταν διδαχθής παρά τους πόδας του Γαμαλίλ. Όμως να εκάφησεις στο Χριστό. Όλα αυτά τα οποία σε μένα ήταν κέρδη, πλεονεκτήματα, μεγάλα πράγματα, σπουδαία πράγματα, γιατί ο κάθε άνθρωπος από εμάς, αδερφοί, έχει την ευκαιρία να καφιέται σε κάτι. Κάποιος στις επιχειρήσεις του, κάποιος στη μόρφωσή του, κάποιος στην ικανότητά του, κάποιος στα παιδιά του, κάποιος στη γυναίκα του, κάποιος στον άντρα της, κάποιος στην εκκλησία. Έχουμε πολλούς λόγους όλοι μας διαφορετικούς, αλλά συγκεκριμένους, για τους οποίους μπορούμε να καυχόμεθα, και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πάντοτε στα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά, συνηθίζω να λέω πρόσεχε, γιατί ο Θεός σου έχει δώσει ομορφιά, σου έχει δώσει εξυπνάδα, σου έχει δώσει να έχεις καλούς γονείς, να έχεις καλά πράγματα, να έχεις υγεία. Αν ο Θεός θέλει να τα αυξάνει, να μένεις ταπεινός. Αν θες να τα χάσεις άμεσα, να αφήσεις την καρδιά σου, αλλά και το πνεύμα σου, την καρδιά σου να επαρθεί και το πνεύμα σου να αλαζονευθεί. Τα χάσεις όλα. Και αυτό βέβαια το λέω στα μικρά τα παιδιά, αλλά ισχύει για όλους μας. Ο Θεός να μας φυλάει, γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, και μπορεί πάρα πολύ εύκολα να υπερηφανευτούμε χωρίς λόγο. Γιατί όλα αυτά τα οποία θεωρούμε σημαντικά, ο Απόστολος Παύλος κατάλαβε και ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί ότι είναι ζημιά για τη σχέση μας με τον Χριστό. Αλλοιώνει, χαλάει τη σχέση μας με τον Χριστό. Και εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι η σχέση μας με τον Χριστό, η προσωπική μας σχέση. Δηλαδή ο Χριστός είναι και παραμένει σωτήρας σου, είναι Κύριος και Θεός σου, είναι ο φίλος σου, είναι ο θεραπεύονεσαι, είναι ο Κύριος των δυνάμεων, είναι ο ελευθερωτής σου. Και μάλιστα εκείνο το οποίο δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε είναι να ζητάμε τον Κύριο στη ζωή μας. Τι θα πει ζητάω τον Κύριο? Να μου αποκαλυφθεί, να έρθει, να τον γνωρίσω πιο πολύ, να μου δοθεί η ευκαιρία να τον πλησιάσω πιο πολύ, να του δώσω την ευκαιρία να με πλησιάσει πιο πολύ. Να ζητάμε τον Κύριο και διά του Ιησού Χριστού στο ταμείο μας να ζητάμε την παρουσία του Πατέρα μας του ουρανίου.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό που θα δούμε παρακάτω. Να ζητάμε πρώτα τον Κύριο, ύστερα τον Ιησού Χριστό, τη χάρη του Χριστού. Γιατί χωρίς τη χάρη του Χριστού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και τι θα πει τη χάρη του Χριστού? Αν και δεν το αξίζουμε, να είμαστε συγχωρεμένοι και ελεημένοι πάντοτε. Να ζητάμε τη δύναμη του Χριστού και θα δούμε τις Αναστάσεως του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όχι να είμαστε βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, αλλά να εξητούμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Να πληρούμεθα με δύναμη και δια του δυνάμεως δια του Πνεύματος του Αγίου να εισερχόμεθα στα Άγια, στο θρόνο της Χάριτος του Θεού, για να λαμβάνουμε έλεος και να βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου ο άνθρωπος δεν μπορεί να περπατάει το δρόμο που ο Θεός του έχει ετοιμάσει, δεν μπορεί να σταθεί σε ό,τι ο Θεός του έχει χαρίσει και ιδίως δεν μπορεί να διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή να περπατάει κατά το Πνεύμα και όχι μόνο να ζει κατά το Πνεύμα. Πολλές φορές το λησμονούμε, πολλές φορές το παραβλέπουμε, αλλά αυτό είναι λάθος, να μην ζητάμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Έχω δει και στον εαυτό μου αλλά και αδερφούς, πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, πληρώνουμε, αλλά δεν έχει δύναμη. Και όταν προσευχόμαστε και έρχεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, βλέπεις άλλον άνθρωπο μπροστά σου. Ο Θεός να μας φωτίζει, να μας καθοδηγεί στην προσευχή, να εξητούμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και τέλος, την παρουσία του Θεού. Δηλαδή, αυτό που είπα προηγούμενα, διά του Ιησού Χριστού το Θεό και Πατέρα, ο οποίος αποκαλύπτεται μόνο εν το κρυπτό και στο ταμείο μας. Πουθενάλλου δεν μπορείς να συναντήσεις την παρουσία του Θεού και να απολαύσεις την αγάπη του Θεού Πατρός. Μόνο στο ταμείο σου, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Σκεφτείτε λοιπόν ένα χριστιανό, ο οποίος έρχεται στην εκκλησία, προσεύχεται 5-10 λεφτά, διαβάζει τη γραφή καμιά ώρα και όλη την άλλη μέρα είναι με τις μέριμνες του κόσμου τούτου, ακόμη και με τις απολαύσεις του κόσμου τούτου, δεν λέω αμαρτίες, ακόμη και με τις οικογενειακές του χαρές, αλλά δεν έχει μάθει στη ζωή του να ζητάει τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και την παρουσία του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να εισέρθει και να εισέρχεται στα βάθη του Θεού. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτά τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, ότι όν δεν ήκουσε εις καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε στους αγαπώντας Αυτόν. Δεν μπορεί. Είναι χριστιανός της επιφάνειας, των ριχόνερων. Δεν έχει γνωριμία στα πνευματικά με τον Θεό του ουρανού και της γης. Δεν έχει γνωριμία. Είναι αναγεννημένος, είναι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, αλλά δεν έχει μπει στα βάθη του Θεού. Και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μπει αν αυτός δεν το εξητήσει, αν αυτός δεν το αγαπήσει, αν δεν είσαι εκ των αγαπώντων αυτών για να σου φανερώσει ο Θεός αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε, εις καρδίαν ανθρώπων δεν ανέβησαν, αλλά ο Θεός τα χαρίζει εις τους αγαπώντας αυτών. Μόνο όταν αγαπάς πραγματικά το Θεό, όχι τυπικά, πραγματικά το Θεό τον εξητάς. Αυτό το ξέρουμε από τη φυσική μας ζωή. Όταν αγαπάς ένα πρόσωπο, έστω αν είναι η γυναίκα σου, ο άντρας σου, ένα παιδί σου, ένα εγγονάκι σου, εξητάς το να είσαι κοντά του και να είναι κοντά σου.
για να καταλάβεις πόσο αγαπάς, και αν αγαπάς καθόλου το Θεό, θα το καταλάβεις από το πόσο εξητείς, πόσο θέλεις, να το πω πιο καλύτερα, πόσο επιποθείς την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ή και πιο σωστά, όπως το λέει η ελληνική γραφή, πόσο αγαπάς τη φανέρωση του Ιησού Χριστού. Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, μόνο μπορεί να μας βάλει αυτό το ζήλο. Είναι ζήλος καλός, ζήλος ευάρεστος στο Θεό και ωφέλιμος, γιατί μας απομακρύνει από την πολυλογία που δεν λείπει η αμαρτία. Μας απομακρύνει από σκέψεις, συζητήσεις, κουβέντες ανώφελες, μάταιες, που οδηγούν και σε αμαρτία ακόμη. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν το έχει καταλάβει αυτό και συνειδητοποίησε ότι όλα αυτά τα οποία ήταν τόσο σημαντικά για αυτόν, η υπεροχή που είχε στη λατρεία, στην καταγωγή του, στην αλήθεια, στον αγώνα του, στην ηθική του υπόσταση, στην πίστη του, στο ζήλο του, όλη αυτή η κάφης και η υπεροχή που είχε για τον εαυτό του ο Θεός να μας φυλάει, συνειδητοποίησε ότι ήταν ζημιά στη σχέση του με τον Χριστό. Μάλιστα, όχι το συνειδητοποίησε τότε που ο Θεός τον επισκέφτηκε δια του Ιησού Χριστού, τον αναγέννησε και τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και είδε τι σημαίνει Χριστός, τι σημαίνει Πνεύμα Άγιο. Όχι μόνο θεώρησε τότε που μεταμόρφωσε την πραγματικότητα της τότε ζωής του σε μια πραγματικότητα νέας ζωής, αλλά και από τότε μέχρι τώρα συνεχίζει να θεωρεί τα πάντα έξω από τον Χριστό ζημιά μπροστά στο υπερέχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου του. Δηλαδή αυτό το οποίο υπερέχει στη ζωή του Παύλου είναι να γνωρίζει και όλο περισσότερο να γνωρίζει τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό του και τον Θεό του. Και μάλιστα για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, στον Οσιέ διάβαζα σήμερα κατά τύχη, κατά συγκυρία, που λέει ο Λόγος του Θεού τότε, δηλαδή πότε, όταν θα λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και θα μας αναστήσει ο Θεός, θα γνωρίσουμε και θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριο, γιατί ποτέ δεν θα έχουμε πλήρη γνώση του Θεού ούτε στους αιώνες των αιώνων. Θα γνωρίζουμε και θα συνεχίζουμε να τον γνωρίζουμε. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι αυτό που έχει καταλάβει ο Απόστολος Παύλος, ότι τώρα θέλω να γνωρίζω όλο και περισσότερο, και αυτό είναι το σημαντικότερο στη ζωή μου. Το υπερέχον στη ζωή μου είναι η γνώση του Κυρίου μου τον Ιησού Χριστού, που δεν θα μπορεί να πραγματοποιείται αυξανόμενο και συνεχόμενο εάν δεν ζημιωθώ τα πάντα και δεν θεωρώ ότι όλα τα άλλα είναι σκουπίδια. Και μπορώ και εγώ και εσύ και όλοι μας να κατανοήσουμε σήμερα τι θεωρούμε σημαντικό. Ό,τι είναι μεγάλο στον κόσμο αυτό είναι βέληγμα εις τον Θεό. Ό,τι θεωρεί σημαντικό. Και ξέρετε τι μπορούμε να θεωρούμε σημαντικό? Παραδείγματος χάρη, να κηρύττω το Ευαγγέλιο, να ευαγγελίζω τον Ιησού Χριστό, να εργάζομαι το έργο του Θεού. Βεβαίως είναι πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και έργο του Θεού. Το σημαντικότερο όμως είναι το υπερέχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, να γνωρίζω
όλο και περισσότερο, να εκζητώ όλο και περισσότερο τον Κύριο, τη δύναμή Του και την παρουσία του Θεού, όλο και περισσότερο να θέλω να μου αποκαλύπτεται ο Χριστός, ώστε να με βάζει μέσα στα βάθη του Θεού και πιο σωστά να με ανεβάζει στο θρόνο της χάριτος αυτού, που μόνο με το αίμα του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μπορώ να μπω, και μόνο τότε θα είμαι χριστιανός που θα δοξάζεται στη ζωή μου ο Χριστός. Γιατί θα είμαι ταπεινός, δεν λέω εγώ ότι είμαι μηγέννητο, αλλά τότε θα είμαι ταπεινός, γιατί όποιος βρίσκεται στην παρουσία του Χριστού δεν μπορεί παρά να μην αισθάνεται ταπεινός. Μια φορά ήταν ο Ισαΐας που όλο ου έλεγε στους άλλους, γιατί ήταν Άγιος αυτός, ου έσ αυτούς, ου έσ εκείνους, ου έσ τους άλλους, μέχρι που βρέθηκε στην παρουσία του Χριστού, όπως εξηγεί ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, και εκεί φώναξε ου είσαι με ο κακομοίρης, ο τάλας. Γιατί είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κατάλαβε, γιατί εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων, η καρδιά μου δεν είναι καθαρή, και δεν είναι καθαρή γι' αυτό και δεν μπορώ να δω τον Κύριο. Τώρα που τον βλέπω, ουέησε με. Δεν μπορείς να δεις τον Χριστό αν η καρδιά σου δεν είναι καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού. Δεν μπορείς να δεις τον Χριστό. Μακάρι η καθαρή την καρδία, γιατί μόνο αυτοί θα δουν τον Χριστό. Όταν όμως αφήνουμε την καρδιά μας να βρωμίζεται από άλλα πράγματα και δεν επιδιώκουμε το υπερέχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, τότε δεν μπορούμε να βρεθούμε στην παρουσία του Θεού. Και μη μπορούντες, μη δυνάμενοι να βρεθούμε στην παρουσία του Θεού, τι είμαστε? Χριστιανοί του γλυκού νερού, χριστιανούλιδες. Ο Θεός, αδερφοί, να μας φυλάει και να μας διδάσκει τον έσχατο αυτό, τον έσχατο αυτό χρόνο, να οδηγούμεθα, να διοικούμεθα υπό του Πνεύματος του Αγίου, και να μας πηγαίνει, να μας σερφάρει που λένε οι άνθρωποι, να μας πηγαίνει στα βάθη του Θεού, να βλέπουμε, να γνωρίζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού την παρουσία Του, τη δόξα Του, όχι μέσα από φαντασίες, μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί αλλιώς θα βρισκόμαστε σε άλλα κύματα, μακριά από την παρουσία του Θεού. Και θα έρχονται άνθρωποι που θα μας λένε, εγώ είμαι από το Άγιον Όρος, εγώ είμαι από την Ιερουσαλήμ. Και πού θα μας οδηγούνε? Σε μια ζωή ειδώλων. Ο Θεός να μας φυλάει. Θα μου πεις, καλά, εμένα θα με οδηγήσει κάποιος στα είδωλα? Πολύ εύκολα, πολύ εύκολα. Το είδωλο δεν είναι μόνο μια εικόνα, που είναι, δεν είναι ένα άγαλμα, που είναι, αλλά είναι και αυτό που θαυμάζεις, αυτό που αγαπάς. Θαυμάζω και αγαπάω να προφητεύω. Έγινες ειδωλολάτρης? Θαυμάζω και αγαπάω το Χριστό. Θαυμάζω και αγαπάω να κηρύττω. Έγινες ειδωλολάτρης? Και δεν έχει καμία σχέση η αλήθεια με το είδωλο, το ψεύτικο. Και το έχει καταλάβει ο Παύλος. Δεν καυχιέται ούτε στην αποστολή του, στα παθήματά του καυχιέται, στις ταλαιπωρίες του καυχιέται, στις αδυναμίες του καυχιέται. Γιατί ξέρει ότι τότε δοξάζεται στη ζωή του ο Χριστός. Ενώ αν καυχηθεί σε κάτι σπουδαίο, σε κάτι μεγάλο, χάνει το υπερέχον της γνώσεως του Χριστού. Ο Θεός να μας φυλάει. Και μου το έδειξε ο Θεός, να φεύγει ο Θεός, ο Χριστός. Όταν βλέπεις κάτι που σου αρέσει, πόσο μου αρέσει αυτό, Κύριε, ξέρετε τι γίνεται μέσα? Φεύγει ο Χριστός.
απομακρύνε το Χριστός. Τι μ' αρέσει, ο Χριστός, τι αγαπάω, το Χριστό, τι θέλω, τη Βασιλεία των Ουρανών, όλα τα άλλα σκύβαλα, άχρηστα. Μα μπορεί να ζει έτσι ο άνθρωπος? Τότε ζει, τότε ζει ευλογημένα. Δεν λέω να γίνουμε μισάνθρωποι, αντικοινωνικοί και μισογίνηδες. Λέω αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, να θεωρούμε τα πάντα σκουπίδια μπροστά στο υπερέχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού και να εξητούμε με όλη μας την καρδιά να μας αποκαλύπτεται το πρόσωπο του Χριστού, να μας αποκαλύπτει ο Πατέρας. Και δεν λέει μόνο αυτό, αλλά θέλω και να βρεθώ μέσα σε Αυτόν. Το διαβάζω. Αλλά να βρεθώ εν Αυτό. Πω, τι μεγάλη λέξη είναι αυτή. Δεν είσαι εν Αυτό. Θέλω να βρεθώ εν Αυτό. Και πώς θα βρεθώ εν Αυτό? Όταν απορρίψω τη δική μου δικαιοσύνη και εξητήσω τη δικαιοσύνη της εκ της πίστεως στο όνομα του Χριστού, τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν μπορείς χωρίς τη δικαιοσύνη του Θεού να βρίσκεσαι μέσα στο Χριστό. Δεν μπορείς. Όποιος τρώγει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου, τότε εγώ κατοικώ μέσα σε Αυτόν και Αυτός είναι μέσα σε μένα. Γιατί? Γιατί παίρνεις το σώμα και το αίμα του Χριστού αξίως, δηλαδή μετανοείς, επιστρέφεις, αναγνωρίζεις ότι είσαι ανάξιος να συμμετάσχεις στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, χαίρεται και δοξάζεται ο Θεός και κατοικείς εν Αυτό. Ποιος είναι άξιος να φάγει το σώμα του Χριστού? Ποιος είναι άξιος να πιει το αίμα που χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά? Κανένας. Κατά χάριν ο Θεός μας δίνει τη δικαιοσύνη Του δια της πίστεως στον Χριστό και μας λέει λάβετε, φάγετε αξίως το σώμα του Χριστού και πίετε το αίμα του Χριστού. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Θέλω να βρίσκομαι πάντοτε μέσα σε Αυτόν. Θέλω να ζω μέσα σε Αυτόν. Θέλω να είμαι εκεί που, όχι που είναι Αυτός, να βρίσκομαι μέσα σε Αυτόν και Αυτός να με πηγαίνει όπου θέλει, Αυτός να με οδηγεί. Γιατί τότε θα γνωρίσω Αυτόν. Μόνο όταν βρεθώ σε Αυτόν, μόνο όταν βρίσκομαι μέσα σε Αυτόν, Τον γνωρίζω τον Χριστό. Που σημαίνει, αδελφοί αγαπητοί, ότι λίγη εγνώση έχουμε του Χριστού. Λίγη. Και εύχομαι εσείς να έχετε πολύ περισσότερη από μένα, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι έχω λίγη γνώση του Χριστού. Και θέλω να το γνωρίσω. Θέλω να το γνωρίζω όλο πιο πολύ. Όλο πιο πολύ. Για να γνωρίσω Αυτόν, τη δύναμη που Τον ανέστησε. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, το Πνεύμα το Άγιο, και στη συνέχεια την κοινωνία των παθημάτων. Θέλω, λέει ο Παύλος. Εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω να ντροπιάζομαι, να ταπεινώνομαι, να ταλαιπωρούμε. Εγώ θέλω να κηρύττω και να ευλογούμε, να προσεύχομαι και να ευλογούμε, να πληρώνουμε και με Πνεύμα Άγιο και να ευλογούμε. Ο Παύλος θέλει να συμμετάσχει στην κοινωνία των παθημάτων του Χριστού. Πόσο μικρός, πόσο μικροί είμαστε εμείς, αδερφοί. Αλλά δόξα στο Θεό, καυχόμεθα στην αδυναμία μας. Μην τυχόν και ο Θεός μας πλαχνιστεί και μας ευλογήσει. Πόσο τραγικό σφάλμα θα είναι να έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Πόσο τραγικό σφάλμα θα είναι και πόσο όμορφο θα είναι να λέμε Κύριε, άχριστος είμαι. Ξέρετε πότε τον ευλόγησε τον Ιώβ ο Θεός? Όταν, όχι όταν έλεγε έλα να διαδικαστούμε γιατί εγώ είμαι τέλειος, αλλά όταν
γνώρισε ποιος είναι και είπε: «Κύριε, άθλιος, ουτιδανός, αχρίος είμαι, κλείνω το στόμα μου, δεν θα ξαναμιλήσω, ελέησέ με». Και τον ελέησε και τον ευλόγησε και τον ύψωσε και τον έκανε τον Ιώβ παράδειγμα και τύπο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Να γνωρίσω την κοινωνία των παθημάτων, πώς συμμορφούμενος με το θάνατο αυτού, νεκρός για την αμαρτία, ζών για τη δικαιοσύνη του Θεού. Τι θα πει νεκρός για την αμαρτία? Για να δούμε αν είμαστε δηλαδή. Δεν λέω αν είσαστε, λέω αν είμαστε, για να μην πω αν είμαι. Η αμαρτία δεν τον άγγιζε. Πάσης φύσεως αμαρτία. Δεν τον άγγιζε. Ο νεκρός καταλαβαίνει τίποτα? Ό,τι και να του φέρεις μπροστά, με ένα ωραίο φαΐ, απόλαυση, τη Βαβυλώνα, ό,τι και να του φέρεις μπροστά, τι είναι αυτός? Νεκρός. Δόξες, τιμές, τι είναι αυτός? Νεκρός. Νεκρώσατε τα σώματά σας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν είμαι νεκρός και λυπάμαι. Αλλά ξέρετε ποιο είναι, αδελφοί, το κακό με μένα, με εμάς εννοώ? Ότι μας αρέσουν αυτά που ακούμε, αλλά δεν θέλουμε κιόλας να είμαστε έτσι. Τι εννοώ με αυτό? Ποιος θέλει να ταλαιπωρείται και να γίνεται μέτοχος κοινωνός των παθημάτων του Χριστού, συμμορφούμενος με τον θάνατο αυτού? Ποιος με χαρά, μακάρι εσείς να είσαστε, με χαρά δόξα στο Θεό μας, γιατί ο Θεός γνωρίζει τη φύση μας, γνωρίζει ότι είμαστε άνθρωποι ατελείς, μας αγαπάει και κάνει το καλύτερο και όσο αντέχουμε. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, το έλεος του Θεού είναι να μας ευλογεί όταν δεν το αξίζουμε, και η χάρις του Χριστού είναι να μας συγχωρεί όταν αξίζουμε κατά δίκη. Γι' αυτό κατά χάριν ζούμε, υπάρχουμε, αναπνέουμε, ερχόμαστε στην Εκκλησία κατά χάριν. Και ο Απόστολος Παύλος, ακούτε τι λέει, ίσως και καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Άρα και αυτός σαν και εμάς αισθάνεται όχι βέβαιος ότι θα καταντήσει στην εξανάσταση των νεκρών. Γιατί ναι μεν θέλει, όπως λέει, θέλω να γνωρίσω Αυτόν, θέλω να γνωρίσω τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού, θέλω να γνωρίσω την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, θα είμαι συμμορφούμενος με το θάνατον Αυτού, μήπως και καταντήσω. Και μάλιστα το κείμενο λέει ή εάν, πώς, με ποιο τρόπο θα καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Δηλαδή και ο Απόστολος Παύλος μας βεβαιώνει, μην νομίσετε ότι είμαι τίποτα περισσότερο από ότι είμαι στην πραγματικότητα. Μην νομίσετε κανείς ότι κάποιος είναι κάτι το σημαντικότερο. Όλοι είμαστε πάντες, να μην το πω, πάντες ήμαρτων και στερούνται της δόξης του Θεού. Αυτό είμαστε. Στερούμεθα τις δόξεις του Θεού. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό γιατί έστειλε το Χριστό και μας έβαλε μέσα στη χάρη Του, μέσα στο έλεος Του. Γι' αυτό, αδερφοί, δεν έχουμε να καυχηθούμε σε τίποτα άλλο. Και αυτά μας τα λέει για να καταλάβουμε ότι μόνο στο Χριστό μπορούμε να καυχηθούμε.
ούτε στα χαρίσματα, ούτε στις ικανότητες, ούτε στις δυνατότητες, ούτε στα νιάτα, ούτε στις ομορφιές, ούτε στις δυνάμεις, μόνο στο Χριστό. Και ο Παύλος το έχει καταλάβει, αλλά σας πω την αλήθεια και εμείς σήμερα το καταλαβαίνουμε. Μόνο στο Χριστό. Και συνεχίζει αποκαλύπτοντας την αδυναμία του. Όχι ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινα τέλειος. Μην νομίσετε ότι έλαβα το βραβείο, ούτε ότι έγινα τέλειος. Μα εσύ, Απόστολε Παύλε, που γράφεις το Λόγο του Θεού, πού να σκεφτούμε τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια που είναι στη φυλακή και γράφει αυτή την ωραία επιστολή το 60 τόσο μετά Χριστό. Όχι, λέει, δεν έγινα τέλειος, ούτε έλαβα το βραβείο. Άθλιος και ουτιδανός είμαι κι εγώ. Γι' αυτό δεν λέω ψέματα, ούτε ταπεινώνουμε ψέματα όταν λέω ότι καυχόμαι στις αδυναμίες μου, στα λάθη μου. Αλήθεια λέω. Για σκεφτείτε, αν ο Παύλος λέει αλήθεια, εμείς τι λέμε? Πω, Κύριε μου. Αλλά δόξα στο Θεό, γιατί έχουμε το Χριστό Κύριό μας και Θεό μας, σωτήρα μας και λυτρωτή μας. Αυτός μας έφερε ως εδώ και αυτός θα μας πάει και εκεί πάνω. Κατά χάριν, κατά το μέγα έλεος αυτού. Όχι λοιπόν ότι έλαβα το βραβείο ήδη έγινα έτοιμος. Τρέχω όμως. Να τι είναι ωραίο. Τρέχω όμως κατόπιν. Πού κατόπιν? Κατόπιν των αδυναμιών μου, κατόπιν των αποκαλύψεων του Χριστού, κατόπιν του Χριστού τρέχω. Δεν πάω μπροστά. Δεν τρέχω μπροστά για να με ακολουθείτε εσείς. Τρέχω κατόπιν. Άλλος τρέχει μπροστά μου. Ποιος? Ο Χριστός. Η Εκκλησία. Τα αδέλφια μου ίσως. Δεν ξέρω. Αλλά εγώ τρέχω κατόπιν πάντως. Τρέχω κατόπιν. Ίσως να λάβω το βραβείο της ανοκλήσεως δια το οποίο ελήφθην από το Χριστό. Ίσως. Ίσως. Γι' αυτό τρέχω. Πού? Κατόπιν όλων αυτών. Γι' αυτό, αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι, δεν σκέφτομαι, δεν φαντάζομαι, δεν θεωρώ, δεν νομίζω ότι έχω λάβει το βραβείο. Μην νομίζετε δηλαδή ότι εγώ έφτασα, εγώ τα κατάφερα, για κοιτάξτε να μου μοιάσετε. Μήπως τα καταφέρετε εσείς? Όχι, μαζί πάμε. Και μην ξεχνάτε ένα πράγμα, αδερφοί, ότι είμεθα ομοιοπαθής. Και ο Κύριος έγινε όμοιος με τους ανθρώπους για να γίνει ομοιοπαθής και να κατανοεί εμάς. Για να γίνει αρχιερεύς μέγας. Αλλά εκείνο που πράττω, αυτό να πράττετε κι εσείς. Ό,τι έγινε, έγινε. Πολύ σοφό αυτό. Ό,τι συνέβη, συνέβη. Όλα τα οπίσω πρέπει να τα λησμονήσω. Όλα. Τα καλά, τα κακά, τα άσχημα, τα μεγάλα, τα σημαντικά, τις εσχήνες, τα λάθη, τις αμαρτίες, όλα. Τίποτα να μην βαραίνει την ψυχή μου από αυτά που έγιναν. Τίποτα. Παν βάρος απορρίψατε και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Γιατί έτσι θα τρέχετε. Εάν δεν ξεχνάς, δεν θα φτάσεις, γιατί δεν μπορείς να τρέξεις. Κουβαλώντας βάρη απάνω σου,
δεν μπορείς να τρέξεις και δεν θα φτάσεις. Παν βάρος απορρίψαντες. Όλα τα ξεχνάμε. Και τα λόγια τα πικρά και τα λόγια τα καλά. Και τις ευλογίες του Θεού και τις ταλαιπωρίες για τον Χριστό. Όλα τα ξεχνάμε. Αφού λοιπόν τα οπίσω λησμονώ, τότε μπορώ εις τα έμπροσθεν να επεκτείνομαι. Φοβερή λέξεις. Θέλω να διαβάσω, αν το βρω, πιστεύω, ελπίζω στο Θεό να το βρω, μία ωραία προσευχή που πάντα μ' άρεσε. Είναι η προσευχή του Ιαβή, που ήταν ο ενδοξότερος από όλους τους αδελφούς του και σημαίνει λυπημένος. Και επεκαλέστη ο Ιαβής το Θεό του Ισραήλ λέγον: ήθε με κάθε δική σου ευλογία να με ευλογείς. Όχι να με ευλογείς με αυτό που νομίζω εγώ ευλογία, αλλά αυτό που εσύ θεωρείς ευλογία να με ευλογείς. Να εκτείνεις τα όρια μου. Ποια όρια μου? Τα πνευματικά. Έκταση Πνεύματος Αγίου. Εις τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Σε ποια? Στα έμπροσθεν. Ποια είναι τα έμπροσθεν? Η αιώνια ζωή, η Βασιλεία του Θεού, τα πνευματικά. Αλλά για να είμαι επεκτηνόμενος εις τα έμπροσθεν, πρώτον πρέπει να λησμονήσω τα παλαιά. Αν δεν λησμονώ, τι μου έκανε αυτός, τι είπε αυτός, τι έκανε εκείνος, δεν μπορώ να επεκταθώ στα έμπροσθεν. Και είναι φοβερό, αδερφοί, να σου δίνεται η ευκαιρία να επεκτείνεσαι εις τα έμπροσθεν και εσύ να κολλάς εις τα πίσω. Ξέρεις τι μου είπε αυτός, τι μου έκανε εκείνος και δεν μπορώ να συγχωρήσω αυτήν και δεν μπορώ. Τι κάνουμε? Τι κάνεις? Τι κάνω? Τι κατάδια είναι αυτή? Πώς θα επεκταθείς? Πώς θα αυξηθείς? Πώς θα προχωρήσεις? Εάν πρώτα δεν λησμονήσεις κατά πάντα τα παλαιά. Αλλά δεν λέω μόνο τις ταλαιπωρίες και τις κακουχίες και τα σκάνδαλα και τις δοκιμασίες και τις ευλογίες. Πώς θα προχωρήσεις να επεκταθείς? Θα κολλήσεις. Θα κολλάς σε αυτό το οποίο σου έχει γίνει. Έχετε ακούσει, αδερφούς, πριν 15 χρόνια ο Θεός? Πριν 15 χρόνια. Τώρα? Πριν 16 χρόνια ο Θεός? Τώρα? Τώρα έχω κολλήσει στα πριν 15 χρόνια. Ξεχνάμε τα πίσω. Όχι δεν τα θυμόμαστε για να δοξάζεται ο Θεός, αλλά δεν ζούμε με αυτά. Δεν αλλοιώνεται η ζωή μας, η καρδιά μας, η προσευχή μας με αυτά, για να μπορούμε να επεκταθούμε εις τα έμπροσθεν, ώστε να τρέχουμε με ένα σκοπό, το βραβείο της ανοκλήσεως του Θεού. Να τρέχουμε για το βραβείο της ανοκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού, για την αιώνια ζωή, για την αρπαγή της Εκκλησίας. Να επιποθούμε για να τρέχουμε για την αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι απαραίτητο να λησμονήσουμε τα παλιά, κάθε παλαιό, και να εξητήσουμε εις τα έμπροσθεν να επεκτηνόμεθα, όχι να προχωράμε, να αυξάνουμε. Επεκτείνομαι σημαίνει παντού, και στην προσευχή και στη μελέτη και στην εξήτηση και στην αποκάλυψη και παντού, και στην νηστεία και στην προσευχή, παντού. Και τότε θα τρέχουμε με ελπίδα βεβαία και ασφαλή για να λάβουμε το βραβείο της ανοκλήσεως του Θεού εις τον Χριστόν Ιησού. Πολύ ωραία επιστολή. Φοβερός ο λόγος του Θεού. Ήθε να μας δίνει πάντοτε τη σοφία και τη σύνεση να ζούμε και να βρισκόμαστε
μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στο Χριστό, μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν αξίζει τίποτα άλλο, αδέλφια μου αγαπημένα, εδώ στη γη. Τίποτα άλλο δεν αξίζει. Μόνο ο Χριστός, μόνο ο Λόγος του Θεού. Τίποτα άλλο δεν αξίζει. Και ό,τι βλέπεις την καρδιά σου να γαργαλιέται και να θέλει, να ξέρεις ότι είναι παγίδα. Παγίδα. Μόνο ο Χριστός είναι το βραβείο της ανοκλήσεως. Αμήν.